Ελληνογαλλική Συμφωνία για την αγορά 18 μαχητικών Ραφάλ, οι 4 νέες φρεγάτες, η αναβάθμιση των F-16 και τα οπλικά συστήματα που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία. Ο εξομοιωτής βολής όπλων για τα τάγματα εθνοφυλακής της Σάμου. Ρεαλιστικές μάχες με τη φέκια εφόδου. Πολλές ταχείας αντίδρασης με πραγματικά πυρά. Η εκπαίδευση των αμφίβιων καταδρομέων. Και κύριοι, καλημέρα σας. Διπλοποδαρικό κάνει το 2021 για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για πρώτη φορά μετά το 2009 εγκρίθηκε αύξηση περισσότερων από 2 δις ευρώ στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, ενώ μέσα σε 3 μήνες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απόκτηση μιας μοίρας 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ γαλλικής κατασκευής. Εγκρίθηκε στα 5,44 δισεκατομμύρια ευρώ ο ετήσιος προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το 2021, ιδιαίτερα αυξημένο σε βάθος δεκαετίας. Όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο πρόγραμμα, δομημένο έτσι με στόχο την αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων. Η κυβέρνηση με προεξάρχοντα τον Πρωθυπουργό αυξάνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τα 3,35 δις συνολικά για την άμυνα το 2020 στα 5,44 δις για το 2021, επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο στα επίπεδα δαπανών της δεκαετίας 2000-2010. Μετά από μία δεκαετία από επένδυσης, αδράνειας και πλημελούς σχεδιασμού, που ως αποτέλεσμα επέφερε τη μείωση των εξοπλιστικών δαπανών κατά 75% σε σχέση με την προηγούμενη, συνυπολογιζομένης βέβαια και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Τα υποπρογράμματα που περιλαμβάνει κινούνται σε 2 βασικούς άξονες, το προσωπικό και τα μέσα. Έτσι προβλέπεται η πρόσληψη 1.600 επαγγελματιών οπλιτών και 1.000 οπλιτών βραχίας ανακατάταξης, ενώ σε βάθος πενταετίας οι προσλήψεις αυτές θα φτάσουν τις 13.000. Επίσης, ο αριθμός των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων θα αυξηθεί από 819 ετησίως σε 1.335. Έτσι, επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας και η ηλικιακή ανανέωση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και η ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού κατά 63%. Οι σχετικές προκηρύξεις των ΕΠΟΠ και ΟΒΑ θα εκδοθούν από τα Γενικά Επιτελεία στις αρχές του 2021, ενώ η ρύθμιση για τις παραγωγικές σχολές θα ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι το 2026. Ο δεύτερος άξονας του προϋπολογισμού αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα που τροχοδρομούν την αναβάθμιση των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων και την πρόσκτηση νέων και στους 3 κλάδους. Άμεσα αναμένεται να τρέξει η διαδικασία πρόσκτησης νέων μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ γαλλικής κατασκευής. Ύστερα από συντονισμένες και συνεχόμενες επικοινωνίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου με την Γαλλίδα ομόλογό του Florence Parly, εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα η προμήθεια 6 καινούριων, 2 διθέσεων και 4 μονοθέσεων μαχητικών μαζί με τα απαραίτητα όπλα, εξοπλισμό υποστήριξης, ανταλλακτικά αλλά και υπηρεσίες εν συνεχεία υποστήριξης. Το κόστος θα ανέλθει στο 1,92 δισεκατομμύριο ευρώ για τα αεροσκάφη και 400 εκατομμύρια ευρώ για τα όπλα τους, που περιλαμβάνουν κατευθυνόμενα βλήματα Μεντεόρ, καθώς και τις απαραίτητες αναβαθμίσεις υφιστάμενων βλημάτων Μίκα, Σκάλπ και Εξοσέτ. Σεπτέμβρη συμφωνήσαμε με τη γαλλική πλευρά, Δεκέμβρη τη φέρουμε στη Βουλή. Θυμάστε μια τόσο ταχύτατη και αποτελεσματική διαπραγμάτευση με δύσκολους όρους. Διότι όταν παραλαμβάνεις μεταξύ άλλων μεταχειρισμένα αεροσκάφη, η διαπραγμάτευση μεταξύ των πλευρών είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχει πολλά λεπτά σημεία. Σε 4 μήνες μέσα να υλοποιήσουμε, χάρη στην προσπάθεια των επιτελείων, του ΓΕΘΑ, της ΓΔΑΕ, του Υπουργείου, μια τόσο μεγάλη σημαντική συμφωνία για τα εξοπλιστικά με τους Γάλλους. Αν δεν είχαν αυτή καλή πρόθεση να μας βοηθήσουν, να μας προειθμισεύουν τα αεροσκάφη,
τα όπλα, την συνεχεία υποστήριξή τους για πολλά χρόνια. Θα φτάναμε σε 3 μήνες μέσα σε αποτέλεσμα. Πότε εκπονήθηκε, υλοποιήθηκε μια τέτοια σύμβαση? Μέσα σε 3 μήνες. Και όχι μέσα σε 3 χρόνια κατά το ελάχιστο. Εκτός από τη μοίρα των 12 μεταχειρισμένων και 6 καινούριων μαχητικών Ραφάλ, προβλέπεται η απόκτηση 4 φρεγατών πολλαπλού ρόλου, ο εξυγχρονισμός μέσης ζωής 4 φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, η αναβάθμιση και συμπλήρωση τορπιλών των υποβρυχίων και η απόκτηση ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων Ρωμαίο. Επίσης, η απόκτηση νέων αντιαρματικών όπλων για το στρατό Ξηράς, νέα κατευθυνόμενα βλήματα για την πολεμική αεροπορία, νέα μη επανδρομένα αεροχήματα για την αεροπορία και το ναυτικό και τέλος προγράμματα απόκτησης νέου εθνικού τυφεκίου και οχήματος με συμμετοχή και τις εγχώριες αμυντικής βιομηχανίας. Επίσης, επιλύονται ζητήματα αναβάθμισης και υποστήριξης οπλικών συστημάτων και μέσων, όπως η αναβάθμιση των μαχητικών F-16 Block 52 Plus σε Viper και των Block 50 σε Block 52 Plus, αλλά και η υποστήριξη των μεταγωγικών C-130 και C-27 και των επιθετικών ελικοπτέρων Apache. Συνολικός προϋπολογισμός Υπουργείου για το 2021, αυξημένος κατά περίπου 2,1 δις ευρώ ή κατά 63% σε σχέση με το τρέχον έτος. Με την επιφύλαξη βέβαια με περαιτέρω ενίσχυσής του κατά τη διάρκεια του έτους από το ειδικό αποθεματικό σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιστώσεις για αποδοχές παρουσιάζουν αύξηση κατά 4,8% ή κατά 110 εκατομμύρια ευρώ σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με το 20, διαμορφούμενες στο ύψος των 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως τονίστηκε στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, γίνεται λόγος για την έναρξη μιας νέας εποχής για τις ένοπλες δυνάμεις στη βάση ενός προσεκτικά οργανωμένου και εκτελεσμένου σχεδίου. Συγκριτικά με την περίοδο 2015-2019, υλοποιήθηκαν 54 χρηματοδοτούμενα προγράμματα αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα, σε 17 μήνες, δρομολογήθηκαν και υλοποιούνται 48 χρηματοδοτούμενα υποπρογράμματα αξίας 830 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δύση μιας χρονιάς που οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετώπισαν αμύωτες εντάσεις και απειλές σε θάλασσα, στεριά και αέρα, ενώ παράλληλα δεν έπαψαν να είναι παρούσες στην κοινωνία, προσφέροντας με κάθε τρόπο, ο νέος προϋπολογισμός αναβαθμίζει μέσα και ενισχύει μακροπρόθεσμα τον πολλαπλασιαστή ισχύος κάθε συστήματος. Το έμψυχο δυναμικό που βρίσκεται σε μαχητικά, πολεμικά πλοία και πίσω από οπλικά συστήματα, υπερασπιζόμενο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεργάζεται με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τον Οκτώβριο του 2019 για το νέο δικαστικό σοφρονιστικό συγκρότημα Αθηνών, όπου θα μεταφερθούν οι φυλακές Κορυδαλλού. Τότε συγκροτήθηκε μια επιτροπή από ανώτατους αξιωματικούς του στρατού Ξηράς, της ελληνικής αστυνομίας και υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για την κατασκευή του. Ο χώρος που επιλέχθηκε είναι το πρώην στρατόπεδο της πολεμικής αεροπορίας στον Ασπρόπυργο, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες. Η έκδοση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για τις νέες φυλακές είναι κάτι ιδιαίτερο χρονοβόρο αλλά και κοστοβόρο. Έτσι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εισηγήθηκε την ανάληψη του έργου από τη Μονάδα Μελετών και Κατασκευών του ΓΕΘΑ, κάτι που έγινε δεκτό από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Είναι η πρώτη φορά που μια δημόσια υπηρεσία αναλαμβάνει την έκδοση ειδικού πολεοδομικού σχεδίου και μάλιστα τέτοιου μεγέθους. Τελειώνοντας τη διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος και σύμφωνα πάντα με τις εντολές και τις οδηγίες του Υπουργείου, η Μονάδα Μελετών Κατασκευών θα συνεχίσει να έχει επικουρικό ρόλο, το ρόλο δηλαδή του Τεχνικού Συμβούλου, στη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του καινούριου καταστήματος κράτησης. Η προέγκριση του σχεδίου πραγματοποιήθηκε 6 μήνες νωρίτερα από ό,τι όριζε το χρονοδιάγραμμα. Η τελική μελέτη, μαζί με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, εκτιμάται να παραδοθεί περί τα τέλη του Ιανουαρίου του 2021, επίσης 6 μήνες νωρίτερα από ό,τι είχε οριστεί. Λόγω του ρυθμού εργασίας και της απόδοσης των αξιωματικών της ΜΟΜΚΑ, η ανέγερση των εγκαταστάσεων δύναται να ξεκινήσει 1 έτος νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Στο παλιό Αμερικανικό στρατόπεδο υπήρχαν 22 κτίρια, τα οποία κατεδαφίστηκαν με τη συνδρομή του 725 τάγματος μηχανικού.
Χρησιμοποιήθηκαν μέσα του στρατού, καθώς και εξειδικευμένα μηχανήματα τα οποία μισθώθηκαν από ιδιωτική εταιρεία. Προκειμένου η αξιωματική της ΜΟΜΚΑ να είναι σίγουρη ότι το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο καλύπτει τις απαιτήσεις του σοφρονιστικού καταστήματος, προχώρησαν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των φυλακών, παρότι κάτι τέτοιο δεν άνοιγε στις υποχρεώσεις τους. Σχεδίασαν 13 πτέρυγες των 200 κρατουμένων η κάθε μία, 7 δικαστικές αίθουσες, ένα γενικό και ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, το διοικητήριο και τις λοιπές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τη λειτουργία των φυλακών. Επίσης, συμπεριέλαβαν ένα κτίριο για τη μεταφορά της διεύθυνσης μεταγωγών της ελληνικής αστυνομίας. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια βρίσκονται στη διάθεση της εταιρείας που θα αναλάβει την ανέγερση του έργου. Στην ναυτική βάση Κανελόπουλο στο Σκαραμαγκά εψάλλει όπως κάθε χρόνο η επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του πολεμικού ναυτικού. Παρόντες στην τελετή στο ιστορικό μνημείο πεσόντων του πολεμικού ναυτικού ήταν ο αρχηγός ΓΕΘΑΣ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχος Τηλιανός Πετράκης και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος υπτάμινος Γεώργιος Μπλούμης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σε ψάλλει επιμνημιώσυνη δέηση στη μνήμη όλων των ανδρών του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος που έπεσαν υπηρετώντας το καθήκον. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη. Απόδοση τιμής στους ήρωες του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος που έπεσαν υπηρετώντας το καθήκον σε καιρό ειρήνης και πολέμου. Στο μνημείο Πεσόντων, στο Οστεοφυλάκιο, φυλάσσονται από το 1950 τα οστά 85 ηρωικών νεκρών σε ειδικές στηρίδες και έχουν χαραχθεί τα ονόματα 540 ηρώων που έχασαν τη ζωή τους κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και εκείνων της πιο πρόσφατης ιστορίας του πολεμικού ναυτικού. Όλοι αυτοί πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για τους νεότερους, οι οποίοι οφείλουν να είναι έτοιμοι να γίνουν τουλάχιστον αντάξιοι τους, εάν και όταν η πατρίδα το χρειαστεί. Στην τελετή παρέστη ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο αρχηγός ΓΕ αντινάβαρχος Τηλιανός Πετράκης, ο αρχηγός ΓΕ αντιπτέραρχος υπτάμενος Γεώργιος Μπλιούμης και ο αρχηγός του λιμενικού σώματος Θεόδωρος Κλιάρης. Εκπροσωπήθηκαν ακόμη η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών και ο Σύνδεσμος Αποφύτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Οι ένοπλες δυνάμεις θα κρατούν ζωντανή και αναλύωτη τη μνήμη των πεσόντων που έδωσαν τη ζωή τους. Οι μονάδες της 79 Ανώτερης Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής της ΣΑΜΟ έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε εξομοιωτή βολής όπλων ευθυτενούς τροχιάς. Το σύστημα προσφέρει υψηλό ρεαλισμό με ψηφιακή απεικόνηση και προβολή στόχων, εξομοιώνοντας τη δυνατότητα βολής με τυφέ και εφόδου. .239 μηχανοκίνητο τάγμα εθνοφυλακής, νήσος Σάμος. Η ώρα είναι 7 το πρωί και το τμήμα χρονικών ετοιμοτήτων της 79ης Ανώτερης Διοίκησης Τάγματων Εθνοφυλακής βρίσκεται σε ετοιμότητα για ανάληψη δράσης. Πάνοπλοι στρατιώτες του πεζικού οργανωμένοι σε δημιουργίες κρούσης είναι έτοιμοι να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε σημείο της Σάμου προκειμένου να εξαλείψουν τυχόν εχθρικές απειλές. Αποφασισμένοι και άριστα εξοπλισμένοι, οι μαχητές αυτοί εκπαιδεύονται αδιάκοπα τόσο σε πραγματικά πεδία βολών, όσο και με χρήση εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων, όπως ο εξομοιωτής βολής όπλων ευθύτενους τροχιάς. Μόλις γίνει αντιληπτή η είσοδος του πλωτού μέσου στο ελληνικό στο όπλο μας.
Το σύστημα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του 239 μηχανοκίνητου τάγματος εθνοφυλακής λειτουργεί με την αρχή προβολής πεδίων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, προσομοιάζοντας εμπλοκή με εχθρικές δυνάμεις. Επιτρέπει την εκτέλεση εικονικών βολών με το σύνολο των φορητών όπλων που χρησιμοποιούν οι μονάδες πεζικού και λοιπόν όπλων του στρατού ξηράς, στο πλαίσιο σύνθετων σενάριων όπου ο εχθρός μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Η εκπαίδευση των τμήματων πεζικού είναι καθημερινή και έχει ως σκοπό τη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας, της πλήρη γνώση του εδάφους που θα επιχειρήσει ο σχηματισμός. Ο εκπαιδευόμενος εισάγεται σε ένα εικονικό περιβάλλον, σε ύπαιθρο, κατοικημένες περιοχές ή θαλάσσιο περιβάλλον με δυνατότητα αναπαραγωγής σενάριων που προβλέπουν προσβολή ομάδας ή δημιουργίας σε πραγματικό χρόνο από εχθρικά πυρά, αλλά και ακόμη προσβολή θαλάσσιου μέσου επί του οποίου επιβαίνουν οι εκπαιδευόμενοι. Βρισκόμαστε στον εξομοιωτή βολής φορητού οπλισμού. Εδώ μονάδες του στρατού ξηράς, οι οποίες εδρεύουν στην Ίσο-Σάμο, μαζί με προσωπικό που υπηρετεί σε μονάδες πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού, έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε βολές φορητού οπλισμού επί ρεαλιστικών στόχων. Αρκετά ρεαλιστικός ο εξομοιωτής, προσομοιώνει τις βολές περίπου στο 90%. Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα αποτελέσματα ευστοχίας στις βολές κάθε εκπαιδευόμενου και να τα εκτυπώνει ώστε στη συνέχεια να αποσταλούν στην αντίστοιχη μονάδα που αυτός υπηρετεί. Έτσι, η εκπαίδευση εκτός από ρεαλιστική είναι και μετρήσιμη, με προφανή ωφέλη ενισχύοντας τη μαχητική ικανότητα του προσωπικού της 79 ΑΦΤΕ σε σύνθετα σενάρια μάχης. Βρίσκονται στην πίστα του αεροδρομίου πριν αλλά και μετά από κάθε πτήση για τον τεχνικό έλεγχο και την επιθεώρηση των ελικοπτέρων. Στο υποστεγό τους συντηρούν και επισκευάζουν τα ελικόπτερα δύο πολύ σημαντικών μοιρών της 112 πτέρυγας μάχης, της 358 και της 384. Αυτών δηλαδή που υποστηρίζουν την έρευνα και διάσωση, αλλά και τις αεροδιακομιδές σε όλη την Ελλάδα. Εδώ χτυπάει η καρδιά των διαθεσιμοτήτων των ελικοπτέρων της πολεμικής αεροπορίας. Βρισκόμαστε στο υπόστεγο της μοίρας συντήρησης ελικοπτέρων της 112 πτέρυγας μάχης. Super Puma, Augusta Bell 205 και Bell 212 είναι τα ελικόπτερα που πραγματοποιούν αποστολές έρευνας και διάσωσης και αεροδιακομιδών οπουδήποτε σε όλη την Ελλάδα. Εδώ εκτελούνται οι βαριές εργασίες, οι περιοδικές επιθεωρήσεις και η συντήρησή τους σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας. Είμαστε μέσα στο ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας που πραγματοποιεί έρευνα και διάσωση μέρα και νύχτα. Το ελικόπτερο βρίσκεται στη μοίρα συντήρησης ελικοπτέρων για εργασίες δευτέρου βαθμού συντήρησης μετά από 500 ώρες πτήσεων. Και πιο συγκεκριμένα γίνεται αντικατάσταση του Dale Gear Box, το οποίο είναι LOL. Είναι αυτό που ονομάζουμε, έχει λήξει όριο λειτουργίας, το οποίο γίνεται κάθε 24 χρόνια ή 3.500 ώρες πτήσεως. Η τεχνική της μοίρας είναι μηχανική, ηλεκτρολόγη και ηλεκτρονική. Ο καθένας ειδικεύεται σε έναν ή δύο τύπους ελικοπτέρων. Η αλλαγή από τον ένα στον άλλον τύπο προϋποθέτει εκπαίδευση από την αρχή. Έτσι χτίζουν την εμπειρία τους. Ξεκινάς σώσμε, θεωρητικό κομμάτι, προχωράς στο JT, δηλαδή εκπαίδευση ξανά το κομμάτι της πρακτικής. Και στην ουσία από το μηδέν. Απλά σε βοηθάει λίγο η εμπειρία σου στα θέματα εργαλεία, πώς συμπεριφέρεσαι στο αντικείμενο. Πτήση σήμερα, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε μία διπλή πτήση για το 212.
Το μεγάλο στοίχημα εδώ είναι να διατηρούν καθημερινά 10 θέσεις Threadiness μαζί με την Ελευσίνα σε υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα, ώστε όταν κληθεί η πολεμική αεροπορία να βοηθήσει, να υπάρχουν διαθέσιμα ελικόπτερα. Αυτό το επιτυχάνουμε με τη λεγόμενη κλιμάκωση των ορών και των πτήσεων. Δίνουμε τις πτήσεις και τα προγράμματα έτσι ώστε να έχουμε πάντα ελικόπτερο να στείλουμε όταν το επόμενο ελικόπτερο λήξει και πρέπει να επιστρέψει πίσω. Στη μοίρα υπηρετούν και οι πτάμινοι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν διτό ρόλο, υποστηρίζοντας τα ελικόπτερα τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. Συμμετέχει στην πτήση, στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση της πτήσης και ταυτόχρονα χειρίζεται το βαρούλκο διάσωσης, η hoist. Στο τέλος της δικής μας επίσκεψης, αυτό το Super Puma παραδόθηκε μετά από δευτέρου βαθμού συντήρηση και απογειώθηκε για να καλύψει το readiness της Χίου. Το 4ο Ειδικό Τμήμα Εθνοφυλακής της ΣΑΜΟ εκτελεί αδιάκοπα ρεαλιστική εκπαίδευση. Από τις βασικές αρχές της σκόπευσης και της θέσης βάλλοντος, μέχρι πολύπλοκες τακτικές μάχης, οι αμφίβιοι καταδρομής προετοιμάζονται αδιάκοπα για όλα τα είδη επιχειρήσεων. Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες από την εκτέλεση βολών ταχείας αντίδρασης με πραγματικά πυρά. Πολλές ταχείας αντίδρασης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την τέχνη του πολέμου στο επίπεδο του μαχητή. Είναι η στιγμή της άμεσης επαφής με τον αντίπαλο και ως εκ τούτου οι τρόποι ενεργείας πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένοι και άμεσα αποτελεσματικοί. Οι άνδρες του Ειδικού Τμήματος Εθνοφυλακής ΣΑΜΟΥ αποτελούν επίλεκτη μονάδα κρούσης που προετοιμάζονται για οποιοδήποτε τακτικό σενάριο. Κινούνται στο πλαίσιο ομάδος μάχης και εκπαιδεύονται ρεαλιστικά σε τακτικές συμπλοκής με φορητό οπλισμό σε κάθε είδους περιβάλλον και κατάσταση. Ξαφνικά γίνεται η επαφή με τον εχθρό. Η αντιμετώπιση απειλών στο πεδίο της μάχης απαιτεί όγκο πυρός και συντονισμό. Οι άντρες μας εκπαιδεύονται σε ασκήσεις αμέσως αντιδράσεως, εντατικά με πραγματικά πυρά. Οι άνδρες του 4ου ΕΤΕΘ εκτελούν ημιαυτόματες και αυτόματες βολές με τη φέκια Mi-4 αλλά και πολυβόλα υποστήριξης μήνυμη. Ο πυρός είναι καταιγιστικός και η εκτέλεση βολών σε κίνηση και εναλλαγή θέσεως στο πλαίσιο ομάδος μάχης πλησιάζει τις πραγματικές συνθήκες. Οι άνδρες του τμήματος εθνοφυλακής διεξάγουν βολές με πραγματικά πυρά σε ασκήσεις αμέσου αντιδράσεων. Ζητούμενο για κάθε σκοπευτή είναι να κινείται ενώ ταυτόχρονα εκτελεί στοχευμένα πυρά ώστε να μην χάνει σε καμία περίπτωση την επαφή του με το στόχο. Οι εχθρικές θέσεις πλήττονται ακόμη και με βομβίδες των 40 χιλιοστών και στόχο έχουν να καθυλώσουν τον αντίπαλο, προκειμένου η δεύτερη ομάδα να κινηθεί με ταχύτητα προς τον αντίπαλο, προκειμένου να τον εξαλείψει. Ταχύτητα και ευελιξία είναι τα στοιχεία που εξασφαλίζουν στους επίλεκτους μαχητές του ελληνικού στρατού το τακτικό πλεονέκτημα, ακονίζοντας αδιάκοπα το υψηλό επίπεδο μαχητικής ικανότητας για την προάσπιση εθνικού εδάφους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Στην ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα αναφέρεται το βίντεο του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Στις 9 Δεκεμβρίου 1898 φτάνει στη Σούδα και αναλαμβάνει τη διοίκηση της νεοσύστατης αυτόνομης κρητικής πολιτείας ως ύπατος αρμοστής ο πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας. Η κρητική πολιτεία έχει δική της σημαία και νόμισμα την κρητική δραχμή. Ιδρύεται Τράπεζα Κρήτης, συντάσσεται το σύνταγμα του κρητικού κράτους, γίνονται εκλογές για την ανάδειξη πληρεξουσίων, αρχίζει να εκδίδεται η επίσημη εφημερίδα της κρητικής πολιτείας και δημιουργείται η κρητική χωροφυλακή.
συγκροτείται το Συμβούλιο του ηγεμόνα και συνιστώνται 5 ανώτερες διευθύνσεις, αντίστοιχες με τα σημερινά Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και Θρησκευμάτων, Συγκοινωνιών και Ασφαλείας και Δικαιοσύνης με σύμβουλο Υπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η σύγκρουση του Αρμοστή το 1901 με τον επί της δικαιοσύνης σύμβουλό του Ελευθέριο Βενιζέλο φέρνει την απόλυση του Δευτέρου και έχει ως επακόλουθο το 1905 το κίνημα του Θερίσου και την αποχώρηση του Γεωργίου το 1906, ενώ τοποθετείται ως αρμοστής ο Αλέξανδρος Ζέινης. Από τις 25 Σεπτεμβρίου του 1908, τα μέλη της κυβερνήσεως της Κρήτης είχαν δώσει όρκο ενώπιον του Επισκόπου Κηδονίας και Αποκορώνου στο όνομα του Βασιλέως των Ελλήνων. Η Κρητική Βουλή στα Χανιά με τη σειρά της είχε επικυρώσει τα ψηφίσματα της Ένωσης. Εξέδωσε επίσης δικό της πανηγυρικό ψήφισμα και προχώρησε στην κατάργηση της αρμοστίας. Το Κρητικό Σύνταγμα καταργήθηκε και εισήχθη το ελληνικό. Η ελληνική κυβέρνηση υπέδειξε στον αρμοστή, Αλέξανδρο Ζαΐνη, που βρισκόταν εκτός του νησιού, να μην επιστρέψει στην Κρήτη, όπου σχηματίστηκε νέα προσωρινή διακομματική κυβέρνηση από τους Ελευθέριο Βενιζέλο, Μίνο Απετυχάκη και πρόεδρο τον Αντώνη Μιχελιδάκη. Η ελληνική κυβέρνηση, για να αποφύγει τις αντιδράσεις της Τουρκίας και τις διεθνείς περιπλοκές, δεν προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση της Ένωσης. Με την επιτυχή κατάληξη των Βαλκανικών πολέμων, έληξε και το κριτικό ζήτημα. Η Ένωση είχε ήδη πραγματοποιηθεί στην πράξη, όταν στις 14 Φεβρουαρίου του 1913 αφαιρέθηκαν από το φρούριο της Σούδας οι σημαίες των μεγάλων δυνάμεων και της Τουρκίας. Με το άρθρο 4 της Συνθήκης του Λονδίνου, ο Σουλτάνος παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του στην Κρήτη, παραχωρώντας τα στις μεγάλες δυνάμεις, ενώ με ιδιαίτερη συνθήκη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραιτήθηκε επίσης κάθε δικαιώματος επικυριαρχίας στο νησί. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στο φρούριο Φυρκά, την 1η Δεκεμβρίου του 1913, παρουσία του τότε βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και απερίγραπτης χαράς επισημοποιήθηκε και η τυπική πλέον ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με τα σημαντικότερα ρεπορτάζ της χρονιάς για την κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.